κιόλας, στο σημερινό βίντεο δοκιμάζουμε ένα foundation το οποίο έχει 4,99. Ναι, 4,99. Δεν έχω δει νομίζω κάτι πιο οικονομικό από αυτό να κυκλοφορεί στην αγορά. Και πρόκειται για το foundation της Essence, είναι αυτό εδώ, είναι το Insta Perfect Liquid Makeup Strong Matte Effect Waterproof Buildable Coverage. Αυτό εδώ πέρα το foundation μου το είχαν στείλει από το χειμώνα, αλλά επειδή δεν ήταν στην αποχρωσή μου, δεν το δοκίμασα ποτέ, οπότε πήγα πρόσφατα στα Χόντος και έκανα κάποιες αγορές, θα σας δείξω και μετά και τι πήρα και βρήκα και άλλες αποχρώσεις και μου έκανε τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι είναι και waterproof και είναι και matte, κάτι το οποίο χρειάζομαι εγώ για τώρα το καλοκαίρι, οπότε ήταν ένα challenge για μένα για να το δοκιμάσω και να δω αν ένα τόσο οικονομικό foundation κάνει όλα αυτά που λέει. Μπαίνοντας στο site της Essence βλέπω ότι έχει 9 διαφορετικές αποχρώσεις. Η αλήθεια είναι όταν πήγα στα Χόντο είχε και τις 9 αποχρώσεις, οπότε αυτό μου άρεσε. Βέβαια είχε μία μεγάλη απόκληση από τις πολύ ανοιχτές μέχρι τις μεσαίες προσκούρες, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να διαλέξω, αλλά πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των χρωμάτων που έχουμε στην επιδερμίδα μας, οπότε είναι καλό αυτό, γιατί συνήθως τα πιο οικονομικά foundation βγαίνουν σε 3-4 αποχρώσεις και that's it. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει σαν βάση το νερό. Λέει ότι είναι ένα υγρό ελαφρύ make-up με matte τελείωμα για τέλεια απόχρωση στην επιδερμίδα, μακράς διαρκείας και αδιάβροχο. Αναμειγνύεται εύκολα με άλλα χρώματα και οι οδηγίες είναι να ανακοινήσουμε πριν από τη χρήση και κάνουμε εφαρμογή με μόνο λίγες σταγόνες. Για μία δόση κάλυψης αυτό και αν χρειαστεί να το χτίσουμε παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερο. Αυτό λέει εν ολίγης. Λοιπόν, έχω δει 3 αποχρώσεις εδώ πέρα. Η μία απόχρωση είναι η 30, αυτή που μου είχαν στείλει αρχικά, που δεν θα τη χρησιμοποιήσω γιατί δεν είναι η απόχρωσή μου. Και πήρα την 70 και την 90. Μάλλον είμαι στο 70, αλλά αν χρειαστεί να το ανοίξω, θα το ανοίξω με την πιο ανοιχτή. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θα χρησιμοποιήσω καθόλου primer. Έχω ενυδατώσει το δέρμα μου καλά και τα μάτια μου. Και έχω και σφουγγαράκι εδώ πέρα και το πινέλο που είναι για το foundation, οπότε θα το κάνω και με τα δύο σε διαφορετικές πλευρές. Θα ξεκινήσω από αυτή την πλευρά, νομίζω ότι αυτή παιδιά είναι η απόχρωσή μου, πρέπει να την πέτσω. Και δεν ξέρω αν έχω βάλει πολύ, αλλά θα το απλώσω από εδώ με το πινέλο. Όχι, είναι λίγο ανοιχτό νομίζω για μένα αυτό, οπότε θα προσθέσω και λίγο σκούρο. Έχει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Κάτι μου θυμίζει αυτή η μυρωδιά, παιδιά. Μυρίζει απίστευτα. Όχι πολύ έντονα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει τα foundation να μυρίζουν έντονα. Λοιπόν, στο δέρμα μου αυτή τη στιγμή νιώθω κάτι σαν νερό, αλλά στεγνώνει αρκετά γρήγορα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορείς να το απλώσεις. Βλέπω ότι έχει μέτρια κάλυψη. Δεν έχει καλύψει και πάρα πολύ, οπότε θα πάω να πατήσω και δεύτερη φορά, αλλά θα το κάνουμε σε δεύτερη φάση, γιατί θέλω από την άλλη πλευρά να βάλουμε το Beauty Blender. Το νιώθω πάρα πολύ ελαφρύ, νιώθω ότι δεν φοράω τίποτα αυτή τη στιγμή, όπως νιώθω από αυτή την πλευρά, έτσι νιώθω και από αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να του δώσω λίγο χρόνο για να στεγνώσει, για να δούμε και τι τελείωμα έχει τελικά, αν είναι τόσο μάτ όσο λέει. Πάμε από εδώ. Βλέπω ότι δεν είναι τελείως ματ, δηλαδή δεν έχει κάνει το πρόσωπο χαρτί, βέβαια δεν είναι και πολύ σατινέ, δεν έχει λάμψη μέσα, είναι κάτι το ενδιάμεσο, είναι κάτι άνετο θα το έλεγα εγώ. Τώρα όσον αφορά το άπλωμα, νομίζω ότι μου αρέσει περισσότερο με το Beauty Blender γιατί έχει γίνει ένα με το δέρμα μου. Είναι μέτρια σκάλυψη σίγουρα, οπότε λέω να βάλω και μία δεύτερη στρώση σε αυτά εδώ τα σημεία που έχω παραπάνω πρόβλημα, για να δούμε αν όντως χτίζεται. Θα βάλω το πιο ανοιχτό τώρα. Ναι, και συνεχίζω και από εδώ με το Beauty Blender, γιατί μου αρέσει καλύτερα έτσι όπως απλώνεται. Και βλέπω ότι όντως έχει χτιστεί και έχει καλύψει αυτά που θέλω να καλύψει. Βλέπω ότι κρατάει το δέρμα μου κάπως ενυδατωμένο, όπως την ώρα που έχω βάλει κάποια κρέμα στο πρόσωπό μου. Αυτό νιώθω. Είναι σαν να μην φοράω τίποτα, αλλά έχει καλύψει αυτά που θέλω να καλύψει. Μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής μου αρέσει. Πάμε να δοκιμάσουμε ένα κονσίλερ, γιατί πήρα και ένα κονσίλερ. Λοιπόν, να σας δείξω τις αγορές που έκανα. Πήρα το Liquid Camouflage από Catrice, πήρα την απόχρωση 0,60, ήθελα να πάρω τη 0,50, αλλά είχε τελειώσει
και μου φαίνεται λίγο σκούρα αυτή, αλλά εμένα μου αρέσουν σκουρόχρωμα σε αποχρώσεις σε κονσίλερ, γιατί μπορώ να ακυρώσω πιο εύκολα τους μαύρους κύκλους και να πάω από πάνω με μία πιο ανοιχτή για να δώσω φως. Οπότε θα δοκιμάσουμε και αυτό. Αυτό είχε 3,99. Μετά πήρα από Essence πάλι ένα μολύβι για τα χείλη, είναι από τη σειρά Draw the Line και είναι στην απόχρωση 0,5. Και ένα κραγιόν από Essence πάλι, Ultra Last, είναι αυτή η σειρά που κρατάει πολύ, στην απόχρωση 0,8. Και είναι αυτό εδώ πέρα, δείχνει έτσι πάρα πολύ φυσικό και θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Λοιπόν, και just in case, για να σας πω και άλλη μια αγορά που έκανα, που είναι τελείως άσχετη με το βίντεο, αλλά θα σας την πω γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία προσφορά. Βρήκα αυτές τις οδοντόβουρτσες της Oral-B μαζί σε ένα πακέτο που την είχαν για δώρο νομίζω από τα Χριστούγεννα και έχουν μείνει κάποια στο χόντο. Και αυτή εδώ πέρα μόνη της νομίζω έχει γύρω στα 48 ευρώ και την πήρα 26, αν δεν κάνω λάθος, για να δω. 23 και 93 παρακαλώ. Μαζί, οπότε αν έχετε παιδάκι, πηγαίνετε να προλάβετε γιατί έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι. Αυτά. Πάμε να δοκιμάσουμε το κονσίλερ τώρα, γιατί είμαι πολύ περίεργη και για το κονσίλερ. Ναι, είναι σκούρο το κονσίλερ, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου γιατί θα πάμε να το ανοίξουμε. Είπα που λέτε να σας κάνω ένα βίντεο με πολύ πολύ οικονομικά προϊόντα, τα πιο οικονομικά που βρήκα εγώ στην αγορά, γιατί μου το ζητάτε κιόλας και γιατί καταλαβαίνω ότι το έχετε ανάγκη. Έχετε ανάγκη να ψωνίζετε τέτοια προϊόντα και θέλετε να ξέρετε αν είναι καλά, οπότε. Τι να μην το κάνω. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρα μία απόχρωση η οποία είναι για color correcting και δεν είναι για να φωτίσεις κάτω από τα μάτια. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι έχει γίνει ένα με όλο το υπόλοιπο και μου αρέσει. Λες να το αφήσω έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω να το αφήσω έτσι. Έχει καλύψει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι super καλυπτικό. Θα βάλω λίγο ακόμα εδώ, που έχω λίγο παραπάνω σκιές για να το χτίσουμε λίγο, αν χτίζεται. Κάτι έκανα νομίζω, ε. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή, επειδή έχω πάρα πολλά φώτα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχει γίνει ομοιόμορφο με όλο το υπόλοιπο πρόσωπο σαν απόχρωση. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό και δεν μου αρέσει και τόσο πολύ να βάζω πολύ πολύ φωτεινά κονσίλερ κάτω από τα μάτια και να είναι παράτερα με όλο το υπόλοιπο πρόσωπο. Οπότε λέω να το αφήσω έτσι και να το πουδράρω από πάνω για να δούμε και πώς θα κρατήσει και αυτό όλη την ημέρα. Χρησιμοποιώ την πούδρα της Lancôme σε ελεύθερη μορφή. Είναι μια πούδρα η οποία μου αρέσει αρκετά. Sorry που δεν βάζω οικονομική πούδρα, αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλες πούδρες εκτός από αυτή και της Laura Mercier, που πιστεύω ότι της Laura Mercier είναι λίγο καλύτερη και θα πάω να την πάρω γιατί μου τελείωσε. Αλλά μου αρέσει και αυτή, παιδιά, είναι εξαιρετική. Λοιπόν, μέχρι στιγμής όλα καλά. Στην περιγραφή θα σας έχω αφήσει οτιδήποτε έχω φορέσει στο πρόσωπό μου για να κάνω το μακιγιάζ σήμερα. Πάω να κάνω το μακιγιάζ μου off camera για όλο το υπόλοιπο πρόσωπο για να μην χάνουμε χρόνο. Θα επανέλθω μόλις το τελειώσω ώστε να σας πω τις εντυπώσεις μου, πώς έστρωσαν όλα από πάνω κτλ. Και μετά θα συνεχίσουμε με τα check-in. Σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη και έχω να κάνω και πολλά πράγματα στη ζέστη. Οπότε θα το τεστάρουμε σε αντίξωες συνθήκες. Επιστρέφω. Και επανήλθα με το μακιγιάζ μου. Έκανα κάτι πάρα πολύ απλό. Eyeliner έβαλα ουσιαστικά. Λίγη σκιά. Καφέ. Χρησιμοποίησα από αυτή εδώ την παλέτα της NARS, η οποία λέγεται Skin Deep. Αυτή και αυτή εδώ την απόχρωση. Από την παλέτα αυτή εδώ της Benefit χρησιμοποίησα αυτή την απόχρωση για να κάνω τα κοψίματά μου. Καλιφόρνια, ναι, Καλιφόρνια, αυτό εδώ. Για ρούζ από highlighter έβαλα από τη Hot Nights την παλέτα της NARS πάλι. Αυτή δεν ξέρω γιατί δεν τη βρίσκω online, τέλος πάντων μπορεί κάποια στιγμή να τη βρω. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το highlight που έχω βάλει. Κλασικά το Precisely My Brow για τα φρύδια μου, στην απόχρωση 3. Τα προϊόντα έστρωσαν πάρα πολύ όμορφα επάνω στο δέρμα μου. Και το bronzer και το highlighter δεν έκαναν patches, δεν κολλάει το foundation, δεν νιώθω καθόλου ότι φοράω κάτι στο δέρμα μου. Οπότε είναι πολύ άνετο και μου αρέσει αυτό, ειδικά για το καλοκαίρι που δεν θέλω να φοράω βαριά πράγματα και να τα νιώθω. Και στα χείλη μου χρησιμοποίησα αυτό το lip combo που αγόρασα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι αρκετά μοβ, οπότε επηρέασε λίγο και την απόχρωση του κραγιόν, η οποία είναι λίγο πιο φυσική φαινομενικά. Το κραγιόν μου αρέσει πάρα πολύ, έχει πολύ κρεμώδη υφή και νιώθω ότι μένει επάνω στα χείλη χωρίς να τα στεγνώνει μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί θα το δούμε και για όλη την ημέρα. Και αυτό εδώ πέρα το μολύβι είναι το πιο μαλακό μολύβι που έχω δοκιμάσει ever. Νομίζω ότι είναι σαν να λιώνει επάνω στα χείλη μου. Επειδή γενικά δεν προτιμώ τα τόσο μαλακά μολύβια για τα χείλη, θέλω να χτίζονται και αυτό γράφει με τη μία και γράφει έτσι πάρα πολύ έντονα. Σε μολύβια χιλιών μου αρέσουν οι φόρμουλες της MAC, οπότε προτιμώ αυτά.
αλλά θέλω να το δω και πώς στέκεται όλη την ημέρα στα χείλη. Οπότε, αυτό που θα κάνω τώρα, καταρχάς είναι να σας δείξω την ώρα, είναι 2 και 9, να τη ώρα, και θα επανέλθω σε μερικές ώρες, έχω να κάνω πάρα πολλές δουλειές, έχω να βγω με το αυτοκίνητο, να πάω τον Αντώνη στο λιμάνι γιατί φεύγει για διήμερο στη Μύκονο για δουλειά. Οπότε, βασικά όταν παίζετε αυτό το βίντεο, ο Αντώνης θα έχει γυρίσει. Αλλά εγώ θα τον πάω με το αυτοκίνητο και θα τον πάω με αυτοκίνητο που δεν έχει air condition γιατί έχει χαλάσει και δεν έχω πάει να το φτιάξω ακόμα. Έξω έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε θα τα τεστάρουμε όλα αυτά σε αντίξωες συνθήκες. Τέλος πάντων, αυτά. Κλείνω την κάμερα και επανέρχομαι σε μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου για να δούμε το πρώτο check-in. Γύρισα στο σπίτι μόλις τώρα, η ώρα είναι 6:30, γινόταν ένας πανικός στον Πειραιά, δεν έκανα από εκεί άλλο check-in γιατί δεν είχε νόημα στον ήλιο, δεν μπορούσα να δω και να καταλάβω, τυφλωνόμουνα. Λοιπόν, ήρθα στο σπίτι, είναι 6:30 όπως είπα. Αυτή είναι η κατάσταση στο πρόσωπό μου αυτή τη στιγμή. Έχει γυαλίσει αρκετά μπορώ να πω, αλλά σε τέτοια ζέστη το παθαίνουν όλα μου τα foundation, οπότε αυτό που κάνω είναι να ταμπονάρω με ένα χαρτί. Αυτό κάνω συνήθως, πάω να ταμπονάρω με ένα χαρτί. Αυτό κάνω, το πατάω με ένα χαρτί, μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο γενικά. Δείχνει φυσικό, αυτό μου αρέσει, που δεν δείχνει βαρύ και δεν είναι γλίτσα στο πρόσωπό μου παρόλη τη γυαλάδα που έχει. Μου μοιάζει πάρα πολύ με το Infallible της L'Oréal, είναι βέβαια λίγο πιο σατινέ, της L'Oréal είναι πιο ματ, αλλά μου αρέσει γιατί δεν το νιώθω καθόλου. Το concealer δεν είναι πολύ καλυπτικό, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει κάνει τίποτα γραμμές κάτω από τα μάτια, δείχνει πάρα πολύ όμορφο και φυσικό κι αυτό. Παιδιά, το μολύβι των χιλιών έχει μείνει αναλύωτο, είναι και στη θέση του και το κραγιόν επίσης, ενώ είναι κρεμώδης και δεν είναι ματ, έχει χάσει πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, μου έχει μαζέψει λιγάκι εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ φυσιολογικό γιατί δεν ήπια καθόλου νερό και κόλλαγε το στόμα μου, οπότε μάλλον από αυτό είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας δω αργότερα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10, 9:59 για την ακρίβεια. Έχουν περάσει πόσες ώρες, 8:30, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον 1:20, αλλά τέλος πάντων θα έχω διόρθωση του χρόνου αν δεν το θυμάμαι καλά εδώ στην οθόνη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε τι πιστεύω για αυτό το foundation. Καταρχάς, εντάξει, βλέπουμε όλοι ότι έχει γυαλίσει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βλέπω ότι έχει σπάσει κάπου. Δηλαδή, ειδικά εδώ που σε μένα σπάνε σχεδόν όλα τα foundation, αυτό έχει κάνει μια πάρα πολύ λεπτή γραμμούλα που κανένα foundation δεν μου αφήνει τόσο λεπτή γραμμή, συνήθως είναι πιο βαθιά αυτή η γραμμή. Το κραγιόν έχει φύγει εντελώς και έχει μείνει το lip liner, οπότε το lip liner είναι τέλειο, το αγαπώ πάρα πολύ. Τώρα εννοείται ότι με αυτή τη ζέστη που έφαγα σήμερα οποιοδήποτε foundation και να ήταν θα ήταν στην ίδια κατάσταση. Λοιπόν, πλησιάζω λίγο πιο κοντά για να δείτε πώς είναι το δέρμα μου αυτή τη στιγμή. Φαίνεται δέρμα, νιώθω ότι είναι δέρμα. Δεν νιώθω βαρύ. Ενώ νιώθω ότι κάποια στιγμή όλα έλειωναν μέσα στη ζέστη και όλα αυτά. Δείχνει φυσικό και εμένα μου αρέσει αυτό. Επίσης δεν έχει μετακινηθεί, δεν έχει κάτι περίεργα στις λεπτές γραμμές. Το concealer μου αρέσει, απλά δεν είναι τόσο καλλιπτικό όσο θα το ήθελα εγώ. Όμως για καθημερινή χρήση, για την ημέρα είναι μια χαρά. Όπως και το foundation, σίγουρα θα το προτιμήσω για 4,99. Είναι πραγματικά ένα από τα καλύτερα foundation που έχω δοκιμάσει και θα το βάλω στην καθημερινότητά μου. Εγώ πάντως το προτείνω ανεπιφύλακτα, δεν το συζητώ αυτό και για 4,99. Δεν ξέρω, υπάρχει φτηνότερο foundation από αυτό. Τώρα, το κραγιόν έχει φύγει, αλλά έφυγε γιατί έφαγα για 2 φορές μέσα στην ημέρα, δεν το ανανέωσα. Κράτησε καλά όμως μέχρι το απόγευμα, ήταν ok. Οπότε εντάξει, τα κραγιόν συνήθως τα έχεις και στην τσάντα σου, το ανανεώνεις. Μ' άρεσε πάρα πολύ η φόρμουλα και μ' άρεσε και πολύ και το συγκεκριμένο χρώμα. Τέλεια νομίζω, ε! Τι λέτε, πείτε μου τη γνώμη σας από κάτω. Δεν ξέρω τώρα πώς φαίνεται όλο αυτό στην κάμερα. Συνήθως στην κάμερα το πρόσωπο γυαλίζει παραπάνω από ότι στην πραγματικότητα. Οπότε δεν ξέρω εσείς πώς θα το βλέπετε. Όπως και στο παιχνίδι, ερχόντουσαν συνέχεια και μου βάζαν πούδρα. Όχι, ενώ δεν ήταν έτσι. Απλά το πιάνει ο φακός έτσι. Εγώ αυτά είχα να πω. Σήμερα ήμουν ευχαριστημένη από όλα αυτά. Και ας ήταν και τα πιο οικονομικά που έχω αγοράσει ποτέ, μου αλήθεια. Λοιπόν, εδώ αυτό το βίντεο τελείωσε. Εσείς να μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο. Σας αρέσουν αυτά τα βίντεο για να κάνω κι άλλα στην πορεία. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου με καμπανάκι για να μπορείτε να παρακολουθείτε οτιδήποτε ανεβάζω πρώτη. Ακολουθήστε με σε Facebook και Instagram γιατί μοιράζομαι πολλά πράγματα από εκεί και δεν θέλω να τα χάνετε με τίποτα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.